Τώρα είναι μαζί μας ο θεραπευτής, ο Γιώργος, ο οικονόμου. Σε χαιρετώ, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πιο ποιοτικό ύπνο. Ύπνο γενικά. Εγώ έχω λίγες αϊπνίες, Γιώργο μου. Δεν ξέρω τι με απασχολεί. Αλλά γενικά... Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Με αυτά που ζούμε, είναι να κοιμάσαι ήσυχος ή ήσυχη. Όπως το πες. Βρήκα κάποια πράγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν. Ασκήσεις, trigger point, που μπορούν να τα κάνετε 5, 2, 3 λεπτά πριν να κοιμηθείτε και όπως τα μωράκια. Πουλάκια, ναι. Πουλάκια. Έλα, πάμε. Τέλεια, εντάξει. Πρώτα, καλύτερα πριν, έβαλα, γράψα και το χαρτί μου, είμαι έτοιμος. Ωραία, θα σας δείξω πρώτα τις ασκήσεις και θα σας πω μετά τι δεν πρέπει να κάνετε πριν να κοιμηθείτε για να μπορέσετε να κοιμηθείτε καλύτερα. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε. Πρώτη άσκηση είναι αναπνοές. Έχω και παρέα μαζί μου σήμερα, τη Μαρία, να κάνουμε μαζί τις ασκήσεις. Γεια σου Μαρία μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Λες, εντάξει, η πρώτη άσκηση μας είναι αναπνοές, που από εκεί παίρνουν όλα, εντάξει. Ναι. Από τη μύτη, βαθιά και μετά έξω. Από το μετρούμε, ναι. από το στόμα βγάζουμε έξω, μετρούμε 1 έως 10 και μετά 10 έως 1. Συνεχόμενα και χαλαρώνει. Το δεύτερο και που μπορεί να κάνετε... Και 20 μπορούμε δηλαδή, έτσι. Μπορείς, ναι, μπορείς. Να κάνεις 3-4 φορές. Απλώς 10-20 από σένα εξαρτάται. Ναι. Όχι στο μέτρημα. Εξαρτάται ναι. Πόσες σκέψεις έχεις. Μπορεί να κοιμηθείς στις 5. Λοιπόν, ναι. Που λέει, εντάξει, άλλη ασκησή είναι ακριβώς πίσω από τα αυτή. Εδώ περνούν περιβολικά νεύρα, πολλά νεύρα. Μπορείς να το πιο... Και εδώ στο σημείο, κυκλικά με λίγες πιεσούλες, 2 λεπτάκια, εντάξει. Σιγά σιγά μπορεί να κοιμηθείς, πρόσεχε. Εδώ πίσω. Να είστε βέβαιος ότι θα κοιμηθώ τώρα. Τώρα ακριβώς εδώ, σιγά, 2 λεπτάκια και χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, το χρησιμοποιήσαμε στο στρατό, βοηθά απίστευτα και χαλαρώνεις και μετά κοιμάσαι. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις αυτό πρώτα και μετά τις αναπνοές. Ένα λεπτό, Γιώργο, στο στρατό σας λένε να κάνετε έτσι, δηλαδή πριν κοιμηθείτε. Όχι, στο στρατό είναι στρατιωτικές ασκήσεις που μπορείς να σε πάρει ο ύπνος πιο γρήγορα. Δεν είναι της Κύπρου, είναι... Άλλου στρατού. Ναι. 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 Αμερικάνικο. Τέλεια. Άλλο σημείο είναι ακριβώς εδώ, στη μέση του χωριού. Βλέπετε με, εδώ. Στο σημείο, μπράβο. Ναι. Πιέζεις το σημείο εδώ, έτσι με πιεσούλα, σιγά σιγά. 30 δευτερόλεπτα. Και από την άλλη μεριά, ναι. 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, τέλεια. Και μετά, 2 δαχτυλάκια, ακριβώς εδώ στο σημείο, 10 χτυπηματάκια. Γιώργο, να σου πω κάτι. Τώρα, αν μας κόψεις τον αέρα, είναι γιατί κοιμήθηκε όλο το κοντρόλ, μου λένε. Είδατε, πετυχαίνω. Και άλλα ναι. Τώρα που μπορούμε να δούμε, έγραψα κάποιες trigger point που μπορείτε να κάνετε στην πατούσα. Να σας τα πω, να σας τα δείξω, δεν πειράζει. Εγώ δεν θα δείξω τώρα, θα βγάλω το πόδι. Δεν έχετε πρέπει, εσύ με δείξεις, εμείς, θα δείξω εγώ. Φαίνεται το πόδι μου, ξάδω κάτω πιο κάτω. Δεν φαίνεται. Μπράβο, ναι, εδώ. Το βλέπω. Ναι, ναι. Τέλεια, μπράβο. Εδώ, πρώτο σημείο είναι, βάλεις 2 δάχτυλα. Συγγνώμη, 3 δάχτυλα από τα δάχτυλα των ποδιών και στο τρίτο trigger point. Το πατάς αυτό το σημείο καλά-καλά και δυνατά, κυκλικά, 30 δευτερόλεπτα. Δεύτερο σημείο, από το σημείο που πατήσαμε το πρώτο, 3 δάχτυλα, εδώ και πάλι 30 δευτερόλεπτα. Και μετά, ακριβώς από τον αστράγαλο, 3 δάχτυλα, εδώ 30 δευτερόλεπτα. Και κανονικά αυτό θα κάνει το τρίκ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Γιώργο. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω, θα δυσπυρκάσω παραπάνω και θα μείνω ξύπνια. Όχι να τα κάνω. Εντάξει. Νομίζω κάμε τα πρώτα που δείξαμε. Εδώ σιγά σιγά χαλαρά κλειστά τα ματάκια με τις αναπνοούλες και είσαι κομπλέ. Μάλιστα. Τώρα, τι μας αφήνει ξύπνιους τη νύχτα, μια ώρα πριν να κοιμηθούμε, το καλύτερο πράγμα είναι να μην παίξουμε με το τηλέφωνο μας. Το μπλε φως αποδεδειγμένα, όχι από εμένα, νευρολογικές κλινίκες, αποδεδειγμένα διαγείρει το νευρικό σύστημα.
από τα μάτια και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυξάνει την αδρεναλίνη. Μάλιστα. Το τηλέφωνο, να πεις σε αυτό. Και η τηλεόραση αλλά, φαντάζομαι το ίδιο. Όχι τόσο όσο το τηλέφωνο. Αλλά ναι, είναι καλύτερα και τα δύο να μην. Μια ώρα πριν. Ναι, μια ώρα να διαβάσεις, να πεις ένα χαμομήλι. Βοηθάει απίστευτα. Το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο βοηθάει. Βοηθάει. Ναι. Έχει ήδη μαγνησίων. Ο κόσμος δεν το ξέρει δυστυχώς. Έχει citrate glycate, δηλαδή έχει μαγνήσιο που βοηθά στους μύες, έχει μαγνήσιο που βοηθά στα έντερα, έχει μαγνήσιο που βοηθά στον ύπνο. Μάλιστα. Γιατί πώς το. Έχει ήδη. Τα ήδη το ξέρω φαρμακοποιό σου. Το citrate, ναι. Ας πούμε, το μαγνήσιο, το citrate, βοηθάει πολλά τα χαλαρώσεις και στο μη. Το glycate βοηθάει περισσότερο στα έντερα. Έχει διαφορετικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μου ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε να μας πούνε οι τηλεθεατές αν έχουν κάνει αυτές τις ασκήσεις, πόσοι κοιμήθηκαν, σε πόση ώρα. Μπράβο, και θα σου και τα να μας πούν και οι τηλεθεατές τι προτιμούν να τους δείξουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σωστό και αυτό, να δούμε. Ναι, τι να είναι περισσότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Μαρία μου και